Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Κυριακή 25 Φεβρουαρίου σήμερα. Βρισκόμαστε στο Αντώνη Τρίτσης που θα παρακολουθήσουμε μαζί το Χολαργό να αντιμετωπίζει την Ελευθερία Μοσχάτου. 17η αγωνιστική η σημερινή. Στην προηγούμενη, ο Χολαργός νίξε στα Χανιά με 110-73 την ομάδα του ΑΟΚ Χανίων, ενώ ψημίτησαν ο πρώτο σκόρερ με 27 πόντους. Η Ελευθερία Μοσχάτου στην 17η αγωνιστική εντός έδρας νίξε την Πεύκη με 80-63. Με κορυφαίους τον Ζένελη 18 πόντους και 3 τρίποντα και τον Δεδρινό 17 πόντους και 5 τρίποντα. Η κατάταξη λοιπόν μετά τη 16η αγωνιστική έχει ως εξής. Ο Χολαργός είναι πρώτος με 31 βαθμούς, 15 νίκες, 1 ήττα, ενώ η Ελευθερία Μοσχάτου είναι τρίτη με 27 βαθμούς, 11 νίκες και 5 ήττες. Το ενδιαφέρον στατιστικό του σημερινού μάτς είναι όμως ότι ο Χολαργός συνολικά εδώ και 16 μάτς έχει δεχθεί 1138 πόντους, ενώ η Ελευθερία Μοσχάτου σε αντίστοιχα μάτς έχει δεχτεί 1135. Αναμένουμε λοιπόν ένα αμυντικά ίσο μάτς βάσει στατιστικών, με να δούμε τι θα κάνουν οι ομάδες τόσο επιθετικά όσο και στο αμυντικό κομμάτι. Στους πάγκους λοιπόν, για το Χολαργό ο κύριος Τομόπουλος, ενώ για την Ελευθερία Μοσχάτου ο κύριος Σίμος. Οι διαιτητές του μάτς είναι οι κύριοι Μπούκας, Περδετζόγλου και Καψιόχας. Στις βασικές πεντάδες λοιπόν, για το Χολαργό, οι Τσιτσιγιάννης, Ψημίτης, Λούκας, Ιωακιμίδης και Καλατζής. Για την Ελευθερία Μοσχάτου, οι πέντε του κυρίου Σίμου θα είναι ο Δενδρινός, ο Κολοφώτης, με το νούμερο 13 Ζενέλη, με το νούμερο 19 Κατσόγιαννης και με το νούμερο 14 Κιούσης. Στο τζάμπο λοιπόν οι Τσιτσιγιάννης και Ζενέλη. Ο κύριος Μπούκας θα δώσει το σφύριγμα της έναρξης. Και η πρώτη επίθεση θα γίνει από την Ελευθερία Μοσχάτου. Δενδρινός με την μπάλα. Ζενέλη. Δενδρινός και πάλι. Από τη 45 θα εκτελέσει για τρεις ο Κιούσης και θα ευστοχίσει. Η Ελευθερία Μοσχάτου ανοίγει το σκορ με ένα τρίποντο. Καλατζής τώρα θα κατεβάσει την μπάλα. Θα δώσει τον Λούκα. Γρήγορη πάσα μέσα για τον Ιωακιμίδη, ο οποίος θα ευστοχίσει. Πολύ ωραία ασίστ από τον Λούκα. Τώρα με την μπάλα ο Κολοφώτης. Φάουλ που χρειώνεται ο Ψημίτης. Σπρόξιμο πάνω στο Κολοφώτη, στη διεκδίκηση εκεί πέρα. Δενδρινός η μπάλα. Ένα γρήγορο τρίποντο από το Δενδρινό, δεν θα βρει το στόχο. Καλατζής τώρα. Πάνω του ο Κιούσης. Τσιτσιγιάννης. Καλατζής και πάλι. Ψημίτη στο Λεωπός, δεν θα κρατήσει την μπάλα. Κιούσης. Θα κάνει το coast to coast, θα δώσει όμως στον Κατσόγιαννη, εκείνος θα δώσει τον Κολοφώτη. Ζενέλη για τρεις, θα στοχίσει. Το rebound ο Ιακημίδης. Τσιτσιγιάννης. Θα δώσει τον Καλατζή. Ο οποίος κρατάει την μπάλα, θα δώσει τον Τσιτσιγιάννη στη γωνία. Ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις και θα στοχίσει. Στο rebound ο Κολοφώτης. Δενδρινός. Τώρα η μπάλα στο Γιούση, ο οποίος θα δώσει στο Ζενέλη για δύο. Θα στοχίσει. Το rebound το Καλατζής. Το Λούκα η πάσα. Καλατζής και πάλι. Πολύ όμορφο μπλοκ εκεί του Λούκα.
Δίνει το διάδρομο στον Καλατζή για να ευστοχήσει. Ο Κιούσης θα έχει την μπάλα. Τώρα ο Δενδρινός θα δώσει γρήγορα στον Κατσόγιαννη, ο οποίος θα μπει μέχρι μέσα. Ο κύριος Περδετζόγλου σφυρίζει φάουλ, το οποίο θα χρεωθεί ο Καλατζής. Στις βολές τώρα ο Κατσόγιαννης. Θα ευστοχίσει την πρώτη βολή και θα ισοφαρίσει το μάτς. Θα ευστοχίσει και στη δεύτερη και θα δώσει το προβάδισμα στην Ελευθερία Μοσχάτου. Ενώ εντός παιχνιδιού θα μπει ο Νικολαίδης αντί του Κατσόγιαννη. Καλατζής τώρα με την μπάλα στο Ψιμίτη, ο οποίος θα πάει στο low post. Θα μπει μέχρι μέσα, θα κοπεί όμως ψηλά από τον Νικολαίδη. Ιωακιμίδη στη γωνία για τρεις. Θα εστοχίσει. Και δίνει το προβάδισμα στο χολαργό, 7-5. Ο Κιούς θα κατεβάσει, θα δώσει έξω στον Κολοφώτη και εκείνος με τη σειρά του στο Δενδρινό. Κιούσης και πάλι, πάνω του ο Ψιμίτης. Νικολαίδης με την μπάλα, γρήγορα στο Ζενέλη, Δενδρινός δεν θα καταφέρει να κερδίσει κάποιο φάουλ. Ο Τιτζιγιάννης θα παίξει εξαιρετική άμυνα και η μπάλα είναι στο χολαργό. Να σημειωθεί ότι ο χολαργός έχει συμπληρώσει ήδη τα δύο ομαδικά φάουλ από τα δύο πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Να δούμε αν αυτό θα ζημιώσει τους παίκτες του χολαργού. Καλατζής με την μπάλα για τρεις από μακριά, θα στοχίσει. Ο Ζενέλη θα πάρει το rebound. Ο Λούκας δεν θα τον αφήσει να τρέξει το γήπεδο. Ο Καλατζής θα κλέψει την μπάλα, θα φτάσει μέχρι το layup και θα στοχίσει. 9-5. Πολύ γρήγορο κλέψιμο από τον Καλατζή. Ο Ζενέλη τώρα θα πάει να μπει μέχρι μέσα. Ιωακιμίδης ήταν αυτός που θα κλέψει. Καλατζή στο layup και πάλι και θα ξαναεστοχίσει. 11-5. Δύο γρήγορα κλεψίματα και δύο γρήγοροι εχνιδιασμοί από την ομάδα του Χολαργού θα του δώσουν 6 πόντους διαφορά. Ενώ στο μεταξύ ο Νικολαίδης θα στοχίσει την προσπάθεια μετά από εξαιρετική δουλειά του Ψιμίτη και του Τσιτζιγιάννη. Λούκας τώρα στο λοπό, θα φτάσει μέχρι μέσα, θα δώσει τον Ψιμίτη, εκείνο στη σειρά τον Ιακιμίδη, ο οποίος θα στοχίσει. Καλατζής, μετά το άστοχο τρίποντο του Ιακιμίδη, θα φτάσει μέχρι μέσα, Λούκας ξανά το rebound, εκείνος με τη σειρά θα στοχίσει. 13-5. Δενδρινός. Κρατάει την μπάλα, παίρνει το screen από το Ζενέλη. Δενδρινός θα φτάσει μέχρι μέσα, ένα floater πέρα από τον Τζιζιγιάννη, ο οποίος κάνει το foul. Όταν έχει αφήσει πια την μπάλα ο Δενδρινός, ο Τζιζιγιάννης κατεβάζει το χέρι και μαζί χτυπάει και τον Δενδρινό. Εντός παιχνιδιού ο Λάμπρου, εκτός ο Ζενέλη για την ομάδα της Ελευθερίας Μοσχάτου. Πρώτο foul του Τζιζιγιάννη, τρίτο ομαδικό για τον χολαργό. Άστοχη πρώτη βολή. Για να δούμε αν θα καταφέρει να ευστοχίσει στη δεύτερη ο Δενδρινός. Θα ευστοχίσει και θα μειώσει τη διαφορά στους 6. Στους 7, με συγχωρείτε. Τσιτζιγιάννης, Ψιμίτης τώρα με την μπάλα, Καλατζής, Ιωακιμίδης για τρεις, θα εστοχίσει.
16-6-10 από τη διαφορά. Μπάλα τώρα ο Λάμπρου. Δίνει με τη σειρά του τον Κολοφώτη. Νικολαίδης, Κολοφώτης, Νικολαίδης. Δενδρινός με την μπάλα. Κολοφώτης. Θα δώσει στον Νικολαίδη, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις και θα στοχίσει. Τσιμίτης με την μπάλα. Καλατζής. Θα περάσει το Δενδρινό, θα φτάσει μέχρι μέσα. Θα δώσει στο, η μπάλα θα φτάσει στο Τζιγιάννη έξω. Καλατζής και πάλι. Θα δώσει τον Τσιμίτη, ο οποίος θα εκτελέσει για δύο και θα στοχίσει. 18-6. Δενδρινός τώρα. Δενδρινός. Κρατήσει την μπάλα. Θα δώσει τον Γιούση. Δενδρινός και πάλι. Θα εκτελέσει. Δεν θα στοχίσει. Το rebound θα καταφέρει να κρατήσει ο Τσιτσιγιάννης, ενώ η μπάλα βγαίνει έξω από τα χέρια του Λάμπρου. Εκτός παιχνιδιού για την ελευθερία Μοσχάτου, ο Κιούσης, εντός ο Κρεμαστούλης. Καλατζής κατεβάζει την μπάλα. Τσιτσιγιάννης. Μια πάρα πολύ ωραία πάσα μέσα στον Τζιμίτη, ο οποίος θα στοχίσει. 14 πόντους μπροστά ο Χολάργος τώρα. Δενδρινός με την μπάλα. Θα δώσει το Λάμπρου. Κολοφώτης. Η μπάλα δεν θα φτάσει ποτέ στο Λάμπρου. Baseline out για το Χολαργό. Ενώ εντός παιχνιδιού θα μπει ο Δέλιος. Εκτός θα βγει ο Λάμπρου. Ο Ακιμίδης, ο Λούκας θα κερδίσει το φάουλ από το double team Δέλιου και Δενδρινού. Καλατζής τώρα με την μπάλα. Τσιτσιγιάννης στον Καλατζή για τρεις από μακριά. Θα στοχίσει ο Νικολαίδης στο rebound γρήγορα στο Δενδρινό, ο οποίος κατεβαίνει. Θα δώσει τον Κολοφώτη, Νικολαίδης, η μπάλα στο Δέλιο, Κολοφώτης, Δέλιος, το lay-up δεν θα ευστοχίσει, Δενδρινός θα πάρει το rebound και θα κερδίσει το φάουλ από τον Τσιγιάννη. Τέταρτο ομαδικό για τον Χολαργό, δεύτερο ατομικό για τον Τσιγιάννη. Εντός παιχνιδιού Μέξης, Ραπτίδης και Ζυγομήτρος. Εκτός Τσιτσιγιάννης, Λούκας και Ψημίτης. Στις βολές τώρα ο Δενδρινός. Άστοχο στην πρώτη βολή. Θα εστοχίσει όμως τη δεύτερη. Θα μειώσει στους 13. Ιωακιμίδης, Καλατζής. Ιωακιμίδης και πάλι. Καλατζής, Ραπτίδης. Θα μπει μέχρι μέσα. Θα δώσει το Μέξη, ο οποίος δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Νικολαίδης τώρα. Δενδρινός. Θα πάει μέχρι μέσα. Δυνατή άμυνα από τους Καλατζή και Ραπτίδη. Δεν θα καταφέρει να εκτελέσει ο Δενδρινός. Τσιτσιγιά, Ζυγομήτρος, θα φτάσει μέχρι μέσα και θα εστοχίσει. Κολοφώτης τώρα. Νικολαίδης, Κολοφώτης, Δέλιος, Δενδρινός, Κολοφώτης. Θα δώσει τον Νικολαίδη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από το Ζυγομήτρο. Πέμπτο ομαδικό φάουλ του Χολαργού.
πρώτο ατομικό για το Τζιγομήτρο. Η ομάδα του Μοσχάτου από εδώ και πέρα σε κάθε φάουλ θα οδηγείται στις βολές. Ενώ ο κύριος Θωμόπουλος έχει σηκώσει το κατωπόδι για να μπει μέσα. Ο Νικολαίδης θα εστοχίσει εντωμεταξύ στην πρώτη του βολή. Θα εστοχίσει και στη δεύτερη ο Νικολαίδης. Θα μειώσει στους 13. Ενώ εντός παιχνιδιού θα μπει ο Ιακημίδης. Θα μπει ο κατωπόδης. Ο Ιακημίδης θα βγει. Καλατζής τώρα. Κατωπόδης. Ραπτίδης με την μπάλα. Καλατζής. Ζυγομήτρος. Κατωπόδης. Μέξης. Έξω για τον Καλατζή. Ζυγομήτρος για τρεις. Θα στοχίσει. Ο Ραπτίδης όμως θα κερδίσει το επιθετικό. Το οποίο χρεώνεται ο Δενδρινός. Πρώτο ατομικό, δεύτερο ομαδικό για την Ελευθερία Μοσχάτου. Ζυγομήτρος στη γωνία. Θα δώσει τον Καλατζή. Μέξης χαμηλά. Ένα χουκ. Θα εστοχίσει. Και θα αυξήσει τη διαφορά στους 15. Δενδρινός. Τώρα ο Κολοφώτης. Η μπάλα στο Δέλιο. Κρεμαστούλης, Νικολαίδης, Δενδρινός, Δέλιος για τρεις. Θα εστοχίσει και θα μειώσει τους 12. Ζυγομήτρος. Ο Δενδρινός θα προσπαθήσει να κλέψει την μπάλα, δεν θα καταφέρει να τη συγκρατήσει και η μπάλα είναι side out για τον Χολαργό. Time out τώρα από τον κύριο Θωμόπουλο, σε λίγο και πάλι μαζί. Στρίψτε δεξιά. Είπα δεξιά. Το πέρασες. Τώρα θες κάθε φορά ο δρόμος σου να βγάζεις τη Revoil. Νέα κάρτα επιβράβευσης Revoil Win Club. Δεκάδες τυχεροί κερδίζουν κάθε μέρα καύσιμα αξίας 10 ευρώ. Και αν δεν κερδίσεις, στο τέλος κάθε μήνα συμμετέχεις στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Revoil Win Club. Μάθε περισσότερα στο winclub.gr. Λοιπόν, σήμερα θέλω μόνο προσφορές, Πρωινό καφεδάκι και σαντουιτσάκι στην κορυφή απάνω. Εσύ ο ψηλός, κατεβαίνεις και κάνεις pick and roll με το ένα συν ένα. Ανοίγεις έξω στα ρούμπις. Εδώ, στη διαγώνιο για να φάμε 5 ευρώ. Βρίσκεις την backdoor για τυχερή πινιάτα και χορτά το φλότερ. Οκ, πάμε γερά και μέχρι το ημίχρονο θα τρώμε. E-food, το delivery στην Ελλάδα. Πεντάδα για τον Χολαργό που θα συνεχίσει στο 1 και 19 του πρώτου δεκαλέπτου. Είναι η Καλατζής, Κατωπόδης, Ραπτίδης, Μέξης και Ζυγομήτρος. Για την Ελευθερία Μοσχάτου, Δενδρινός, Κρεμαστούλης, Νικολαίδης, Δέλιος και Κολοφώτης. Μέξης θα πάρει την μπάλα, Καλατζής τώρα. Θα δώσει όμορφα μέσα στο Μέξη, ο οποίος θα αστοχίσει στο rebound ο Δενδρινός. Ο Νικολαίδης, με συγχωρείτε. Δενδρινός. Κρεμαστούλης, Νικολαίδης. Δέλιος. Δενδρινός, Νικολαίδης τώρα. Ένα fade away πάνω από το Ζυγομήτρο. Θα αστοχίσει, θα μειώσει τους 10. Καλατζής, θα δώσει γρήγορα στο Ραπτίδη, ο οποίος θα καρφώσει εμφατικά. Διαφορά στους 12. Δέλιος τώρα. Δενδρινός. Κολοφώτης. Δενδρινός. Δενδρινός με την μπάλα. Θα δώσει τον Κολοφώτη, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις και θα στοχίσει. Μέχρι το rebound. Καλατζής. 10 μένουνε, Μέξης θα εστοχίσει, 7 δεύτερα για το τέλος του δεκαλέπτου, 4, Κολοφώτης θα κερδίσει στο τέλος ένα φάουλ, το οποίο θα χρεωθεί ο Καλατζής,
Είναι το δεύτερο ατομικό του και ο Κολοφόντς θα εκτελέσει δύο βολές. Ο Χολαργός θα έχει μετά δύο δευτερόλεπτα για να εκτελέσει επίθεση. Θα εστοχίσει και στη δεύτερη. Καλατζής. Αυτό λοιπόν ήταν και το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 28-16, ο Χολαργός προηγείται με 12 πόντους. Διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί για το δεύτερο δεκάλεπτο. Στρίψτε δεξιά. Είπα δεξιά. Το πέρασες. Τώρα θες κάθε φορά ο δρόμος σου να βγάζεις τη Revoil. Νέα κάρτα επιβράβευσης Revoil Win Club. Δεκάδες τυχεροί κερδίζουν κάθε μέρα καύσιμα αξίας 10 ευρώ. Και αν δεν κερδίσεις, στο τέλος κάθε μήνα συμμετέχεις στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Revoil Win Club. Μάθε περισσότερα στο winclub.gr. Λοιπόν, σήμερα θέλω μόνο προσφορές, ε! Πρωινό καφεδάκι και σαντουιτσάκι στην κορυφή απάνω. Εσύ ο ψηλός, κατεβαίνεις και κάνεις pick and roll με το ένα συν ένα. Ανήκεις έξω στα ρούμπις. Εδώ, στη διαγώνιο για να φάμε 5 ευρώ. Βρίσκεις την backdoor για τυχερή πινιάτα και χορτά το φλότερ. Οκ, okay, πάμε γερά και μέχρι το ημίχρονο θα τρώμε. E-food, το delivery στην Ελλάδα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο δεκάλεπτο. Η πεντάδα για το Χολαργό είναι Ιωακιμίδης, Κατοπόδης, Ζυγομήτρος, Ραπτίδης και Μέξης. Ενώ για την Ελευθερία είναι Κρεμαστούλης, Νικολαίδης, Σενέλη, Γεωργιάδης και Κολοφώτης. Ιωακιμίδης, Κατοπόδης τώρα. Τζιγομήτρος, Μέξης, χαμηλά. Θα κερδίσει ένα φάουλ από το Γεωργιάδη. Ένα γρήγορο φάουλ από το Γεωργιάδη. Μόλις τα πρώτα 11 δεύτερα του δεκαλέπτου. Επιθετικό φάουλ. Λάθος. Επιθετικό φάουλ δείχνει ο κύριος Μπούκας, το οποίο και χρεώνεται ο Κατοπόδης. Ο κύριος Καψιόγας εκεί δίνει κάποιες διευκρινήσεις στον κύριο Θωμόπουλο. Νικολαίδης τώρα με την μπάλα. Γεωργιάδης, μπρος πίσω, δείχνει ο κύριος Περδετζόγλου, ενώ ο κύριος Σίμος εκεί διαμαρτύρεται. Ιωακιμίδης με την μπάλα. Τώρα στο side out, Κατοπόδης, Ιωακιμίδης, Κατοπόδης για τρεις, θα εστοχίσει και θα αυξήσει τη διαφορά στους 15. 31-16 το σκορ, Κρεμαστούλης θα δώσει έξω στο Γεωργιάδη,
ο οποίος και τελικά θα μπει μέχρι μέσα, θα κερδίσει και φάουλ από τον Μέξι. Πρώτο ατομικό του Μέξι, δεύτερο ομαδικό για την ομάδα του Χολαργού. Μπάλα τώρα στον Κρεμαστούλη, ο οποίος θα δοκιμάσει για τρεις. Ζυγομήτρος στο rebound, κατωπόδης με την μπάλα. Μέξις κρατάει την μπάλα. Ένα double team εκεί από τους Ζενέλη και Γεωργιάδη. Θα δώσει την ευκαιρία στο Μέξι να κερδίσει ένα φάουλ από τον Ζενέλη. Baseline out λοιπόν για τον Χολαργό. Ζυγομήτρος. Μια πολύ ωραία σύστα από το κατωπόδι. Ζενέλη τώρα στο κατέβασμα της μπάλας. Θα δώσει τον Γεωργιάδη που θα αφήσει τον Κολοφώτη. Μπάλα στο Ζενέλη, Κολοφώτης. Γεωργιάδης θα πάει μέχρι το Κρεμαστούλη, μπάλα, ο οποίος θα ευστοχίσει με ταμπλό, τρίποντο. 33-19 το σκορ. Μέξις τώρα με την μπάλα. Ένα φάουλ το οποίο χρεώνεται αργοπορημένα στο Γεωργιάδη, το δεύτερο ατομικό του. Ο κύριος Σίμος διαμαρτύρεται. Η αλλαγή όμως θα γίνει. Εκτός ο Νικολαίδης, εντός ο Κατσόγιαννης. Μπάλα τώρα ο Ιωακιμίδης. Φάουλ από το Κρεμαστούλη. Τέταρτο ομαδικό της Ελευθερίας. Ιωακιμίδης τώρα με την μπάλα. Θα δώσει στον Ζυγομήτρο στη γωνία που θα στοχίσει. Ζενέλη το rebound. Κατσόγιαννης θα κατεβάσει. Τεχνική ποινή στο Κρεμαστούλη δείχνει ο κύριος Καψιόχας. Ενώ τεχνική ποινή θα δοθεί και στο Μέξι. Εκτός λοιπόν ο Μέξης, εντός ο Λούκας. Η μπάλα λοιπόν για την ομάδα του Μοστιγάτου. Ο Κρεμαστούλης θα είναι στην εκτέλεση του side out. Γεωργιάδης, η μπάλα από το πόδι του Λούκα βγαίνει εκτός. Κρεμαστούλης, Γεωργιάδης στον Κατσόγιαννη που θα δώσει στον Κολοφώτη ένα φλόουτερ, θα εστοχίσει και θα μειώσει τη διαφορά στους 12. 33-21 το σκορ. Λούκας με την μπάλα, γρήγορα στο κατωπόδι. Κατωπόδι θα κρατήσει την μπάλα. Ιωακιμίδης. Κατωπόδις, Ιωακιμίδης και πάλι. Θα πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φάουλ. Θα οδηγηθεί στη γραμμή των ελευθέρων βολών από το φάουλ του Κατσόγιαννη. Η ομάδα του Μοσχάτου έχει συμπληρώσει ήδη τα 5 ομαδικά, οπότε κάθε φορά που ο Χολαργός θα κερδίζει ένα φάουλ θα οδηγείται στις ελεύθερες βολές. Αλλαγή τώρα για την Ελευθερία Μοσχάτου. Εκτός ο Κρεμαστούλης, εντός ο Μουστάκας. Στις βολές ο Ιωακιμίδης.
Εντάξει, το έχει στην πρώτη. Θα στοχίσει στη δεύτερη. Ο Λούκας όμως θα πάρει το rebound. Ο Κιμής θα μπει μέχρι μέσα. Σε ένα δύσκολο layup δεν θα ευστοχίσει. Ο Ζενέλη το rebound. Γεωργιάδη στο κατέβασμα. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα κοπεί όμως η Λάτορα από τη δί. Κατοπότη τώρα. Δεν θα καταφέρει μπάλα να φτάσει στο Γιαννουλάκη που έχει περάσει το παιχνίδι. Αντί του Ζυγομήτρου. Baseline out τώρα, το οποίο θα εκτελέσει ο Κατοπόδης. Η μπάλα στον Ιωακιμίδη ψηλά. Ο Ιωακιμίδης θα μπει μέχρι μέσα σε ένα floater. Πάλι δεν θα στοχίσει. Ενώ τώρα ο Κατοπόδης θα χρεωθεί με ένα φάουλ πάνω στο Γκολοφώτη. Δεύτερο ατομικό του Κατοπόδη, τέταρτο ομαδικό του Χολαργού. Εντός παιχνιδιού ο Ψημίτης, εκτός ο Κατοπόδης. 6:59 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Δενδρινός με την μπάλα. Γιαννουλάκη θα κλέψει, θα πατήσει όμως sideline. Και η μπάλα θα είναι για την Ελευθερία Μοσχάτου. Για το Μοσχάτου επίσης έχει μπει στο παιχνίδι ο Δενδρινός αντί του Γεωργιάδη. Side out που θα εκτελέσει ο Μουστάκας. Η μπάλα στον Κατσόγιαννη, Δενδρινός. Για τρεις ο Μουστάκας δεν θα στοχίσει. Λούκας τώρα στο κατέβασμα. Θα φάει μέχρι μέσα, θα δώσει τη γωνία για τον Γιαννουλάκη, ο οποίος θα στοχίσει. Ζενέλη το rebound. Δενδρινός, Ζενέλη. Κολοφώτη, Ζενέλη για δύο, εύστοχος. 11 από τη διαφορά μπροστά ο Χολαργός. Ραπτίδης στο κατέβασμα. Γρήγορη πάσα στον Ιωακιμίδη, ξανά Ραπτίδης. Ιωακιμίδης. Λούκας στο low post. Μία πάσα που πήγαινε για το Γιαννουλάκη που έκοβε. Η μπάλα είναι για τον Χολαργό. Ψημίτη στο baseline out. Ψημίτη τώρα στο low post. Θα εκτελέσει πάνω από το Γκολοφώτη και θα ευστοχίσει. Αυξάνοντας τη διαφορά στους 13. Ζενέλη μέχρι μέσα θα ευστοχίσει από την ασίστ του Γκολοφώτη. Ραπτίδη στο κατέβασμα. Θα δώσει γρήγορα στο Γιαννουλάκη. Στον Ψημίτη. Ο Γιαννουλάκης δεν θα καταφέρει να πιάσει την μπάλα από αυτή τη γρήγορη πάσα του Ψημίτη. Ενώ εντός παιχνιδιού για την Ελευθερία Μοσχάτου η Λάμπρου και Κιούσης, εκτός με το νούμερο 13 ο Ζενέλη και με το νούμερο 16 ο Κολοφώτης. Δενδρινός τώρα στο κατέβασμα. Πάνω του ο Ραπτίδης. Κατσόγιαννης. Θα κρατήσει την μπάλα, θα πάει στο low post. Θα δώσει στον Λάμπρου που και θα κερδίσει φάουλ από το Ραπτίδη. Πέμπτο ομαδικό για το Χολαργό. Πρώτο ατομικό για το Ραπτίδη. Εκτός παιχνιδιού ο Γιαννουλάκης, εντός ο Τσιγιάννης. Ο Λάμπρου θα εστοχίσει τη δεύτερη βολή και θα μειώσει τη διαφορά στους 9. Ραπτίδης τώρα με την μπάλα. Λούκας, η μπάλα για τον Ραπτίδη δεν θα φτάσει.
Η μπάλα στον Κατσόγιαννη που θα εκτελέσει ένα φλότερ, θα στοχίσει. Ριμπάουντ ο Λούκας. Θα αφήσει τον Καλατζή να κατεβάσει. Θα δώσει στον Ψιμίτη. Καλατζής και πάλι. Καλατζής με την μπάλα. Ραπτίδης, Λούκας χαμηλά. Ψιμίτης μέχρι μέσα, θα εστοχίσει. Και θα αυξήσει τη διαφορά στους 11. Δεδρινός με την μπάλα. Δεδρινός θα δώσει έξω στο Μουστάκα που θα στοχίσει. Καλατζή στο rebound. Θα δώσει το Λούκα. Το Ραπτίδη που θα στοχίσει. Time out από τον κύριο Σίμω. Η διαφορά στο 13. Σε λίγο και πάλι μαζί. Στρίψτε δεξιά. Είπα δεξιά. Το πέρασες. Τώρα θες κάθε φορά ο δρόμος σου να βγάζεις τη Revoil. Νέα κάρτα επιβράβευσης Revoil Win Club. Δεκάδες τυχεροί κερδίζουν κάθε μέρα καύσιμα αξίας 10 ευρώ. Και αν δεν κερδίσεις, στο τέλος κάθε μήνα συμμετέχεις στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Revoil Win Club. Μάθε περισσότερα στο winclub.gr. Λοιπόν, σήμερα θέλω μόνο προσφορές, ε! Πρωινό καφεδάκι και σαντουιτσάκι στην κορυφή απάνω. Εσύ ο ψηλός, κατεβαίνεις και κάνεις pick and roll με το ένα συν ένα. Ανοίγεις έξω στα ρούμπις. Εδώ, στη διαγώνιο για να φάμε 5 ευρώ, βρίσκεις την backdoor για τυχερή πινιάτα και χορτά το φλότερ. Οκ, okay, πάμε γερά και μέχρι το ημίχρονο θα τρώμε. E-food, το delivery στην Ελλάδα. Τέσσερα λεπτά έχουν απομείνει στο ημίχρονο, στο κατέβασμα της μπάλας ο Δεδρινός. Θα δώσει στο Λάμπρου η μπάλα στο Γκιούση. Δεδρινός και πάλι. Ο Καλατζής θα κλέψει. Θα δώσει στο Λούκα, στο Ψιμίτη, ο οποίος θα στοχίσει. Μπάλα τώρα ο Κατσόγιαννης. Δεδρινός στο κόψιμο, θα κοπεί από το Τσιγιάννη. Ένα side out για την ομάδα του Μοσχάτου. Η μπάλα θα φτάσει στο Λάμπρου, ο οποίος θα στοχίσει. 11 από τη διαφορά. Μπάλα τώρα Καλατζής. Τσιτσιγιάννη στη γωνία, ο Ψιμίτης για 3 θα στοχίσει. Ο Λούκας όμως είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Μπάλα έξω τον Καλατζή, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Και θα οδηγηθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Οι διαιτητές θα συζητήσουν εκεί. Ο κύριος Σίμος διαμαρτύρεται. Βήματα τελικά δίνονται από τον κύριο Μπούκα. Εκτός παιχνιδιού λοιπόν τώρα ο Μουστάκας, εντός ο Κρεμαστούλης. Δεδρινός στο κατέβασμα, πιέζεται από το Ραπτίδι. Οι παίκτες του Χολαργού δεν δίνουν την ευκαιρία στην ομάδα του Μοσχάτου να δώσει γύρω γύρω την μπάλα. Ο Ραπτίδης θα κλέψει και θα κερδίσει και φάουλ.
από τον Κιούσι. Εξαιρετική αμυντική ενέργεια από τους παίκτες του Χολαργού και από τον Ραπτίδη ιδιαίτερα. Εκτός παιχνιδιού ο Κιούσις ξανά εντός ο Μουστάκας. Ραπτίδης αστοχή στην πρώτη βολή. Θα εστοχίσει όμως τη δεύτερη. Και τώρα με την μπάλα ο Κατσόγιαννης. Πάνω του ο Λούκας. Θα δώσει τον Μουστάκα που θα εκτελέσει για τρεις. Θα στοχίσει το rebound ο Καλατζής. Ο οποίος ξεχύνεται μπροστά. Δίνει στο Ραπτίδη. Καλατζής και πάλι. Η μπάλα δεν θα φτάσει μέσα στο Τσιγιάννη. Φάουλ από τον Λούκα πάνω στο Γκρεμαστούλη. Ο οποίος και θα οδηγηθεί στις βολές. Πρώτο ατομικό του Λούκα. 2 και 25 πριν το ημίχρονο. Εκτός ο Καλατζής, εντός ο Ιωακιμίδης. Κρεμαστούλης θα εστοχίσει την πρώτη βολή. Και θα μειώσει στους 11. Θα εξοχίσει και στη δεύτερη. 10 από τη διαφορά. Αλλαγή τώρα για το Μοσχάτο. Εκτός ο Κατσόγιαννης. Εντός ο Κολοφώτης. Τσιτσιγιάννης κατεβάζει την μπάλα. Ραπτίδης. Ψημίτης. Ραπτίδης, Ψημίτης και πάλι. Για τρεις ο Ψημίτης. Κρεμαστούλη στο rebound. Η μπάλα τώρα στον Κολοφώτη. Δένδρινός. Κρεμαστούλης για τρεις. Αστοχή. Λούκας στο rebound. Ιωακιμίδης για τρεις. Θα στοχίσει. Rebound ο Ψημίτης, ο οποίος ευστοχεί. 43-31 το σκορ. 12 από τους μπροστά η γηπεδούχος ομάδα. Κρεμαστούλης τώρα στον Κολοφώτη. Μέχρι μέσα θα εκτελέσει και θα κερδίσει φάουλα από τον Λούκα. Στις βολές ο Κολοφώτης. Εντός ο Ζυγομήτρος, εκτός ο Τσιτσιγιάννης, ενώ για τον Μοσχάτο, εντός ο Κατσόγιαννης, εκτός ο Λάμπρου. Άστοχη η πρώτη βολή. Κολοφώτης θα εστοχίσει στη δεύτερη όμως και θα μειώσει τους 11. Εντός παιχνιδιού Νικολαίδης, εκτός ο Κρεμαστούλης. Ιωακιμίδης μπάλα. Ζυγομήτρος, Ψημίτης στο low post. Ο Ραπτίδης στο follow και κάρφωμα. Πάνω από τον Νικολαίδη. Ο Ραπτίδης θα καρφώσει και θα έχει και μία εξτραβολή. Αυξάνει τη διαφορά στους 13. Αστοχή στη βολή όμως. Η μπάλα στο Δρενδινό που θα δώσει τη γωνία στο Μουστάκα. Νικολαίδης, Κολοφώτης. Ραπτίδης κλέβει. Κι όμως
Φάουλ χρεώνεται ο Ιωακιμίδης πάνω στον Νικολαίδη. Εκτός λοιπόν παιχνιδιού ο Λούκας, εντός ο Γιαννουλάκης. Πρώτο ατομικό του Ιωακιμίδη. Στους 13 η διαφορά υπέρ του Χολαργού. Νικολαίδης ευστοχή στην πρώτη βολή. Νικολαίδης ευστοχή στη δεύτερη και μειώνει στους 11. Αλλαγή για το Μοσχάτο. Εκτός ο Μουστάκας, εντός ο Δέλιος και για το Χολαργό, εκτός ο Ραπτίδης και εντός ο Κατοπόδης. Ιωακιμίδης τώρα με την μπάλα. 50 δεύτερα για τη λήξη του ημιχρόνου. Ιωακιμίδης. Ιωακιμίδης. Ζυγομήτρος για τρεις. Θα στοχίσει. Rebound ο Νικολαίδης. Γρήγορη πάσα στον Κολοφώτη. Ο Δέλιος δεν θα καταφέρει να πιάσει την πάσα του Κολοφώτη. Η μπάλα είναι για τον Χολαργό. Ζυγομήτρος στο baseline out. Ιωακιμίδης τώρα. Ζυγομήτρος, Ιωακιμίδης, Σιμίτης. Ζυγομήτρος, Σιμίτης και πάλι. Σιμίτης το ένας εναντίον ενός. Θα σηκωθεί, θα στάρει, θα στοχίσει όμως. Η μπάλα στον Κολοφώτη, Δενδρινός. Ο Ιωακιμίδης θα κουμπίσει την μπάλα, η οποία θα βγει εκτός από τα πόδια του Δενδρινού. Και η μπάλα είναι για τον Χολαργό. Time out από τον κύριο Θωμόπουλο. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Στρίψτε δεξιά. Είπα δεξιά. Το πέρασες. Τώρα θες κάθε φορά ο δρόμος σου να βγάζεις τη Revoil. Νέα κάρτα επιβράβευσης Revoil Win Club. Δεκάδες τυχεροί κερδίζουν κάθε μέρα καύσιμα αξίας 10 ευρώ. Και αν δεν κερδίσεις, στο τέλος κάθε μήνα συμμετέχεις στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Revoil Win Club. Μάθε περισσότερα στο winclub.gr. Λοιπόν, σήμερα θέλω μόνο προσφορές, ε! Πρωινό καφεδάκι και σαντουιτσάκι στην κορυφή απάνω. Εσύ ο ψηλός, κατεβαίνεις και κάνεις pick and roll με το ένα συν ένα. Ανοίγεις έξω στα ρούμπις. Εδώ, στη διαγώνιο για να φάμε 5 ευρώ. Βρίσκεις την backdoor για τυχερή πινιάτα και χορτά το φλότερ. Οκ, okay, πάμε γερά και μέχρι το ημίχρονο θα τρώμε. E-food, το delivery στην Ελλάδα. Πέντε δεύτερα μένουν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Για το Χολαργό οι πέντε θα είναι Γιαννουλάκης, Κατοπόδης, Ιωακιμίδης, Ψημίτης και Καλατζής. Για το Μοσχάτο Δέλιος, Δενδρινός, Κολοφώτης, Νικολαίδης και Κατσόγιαννης. Η διαφορά είναι στους 11. Γιαννουλάκης την μπάλα. Καλατζής. Θα δώσει τον Ψημίτη που θα κόπει από τον Νικολαίδη. Αυτό λοιπόν είναι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Χολαργός 45, Ελευθερία Μοσχάτου 34. Χολαργός προηγείται με 11. Ημίχρονο, διάλειμμα και πάλι μαζί. Στρίψτε δεξιά. Είπα δεξιά. Το πέρασες. Τώρα θες κάθε φορά ο δρόμος σου να βγάζεις τη Revoil. Νέα κάρτα επιβράβευσης Revoil Win Club. Δεκάδες τυχεροί κερδίζουν κάθε μέρα καύσιμα αξίας 10 ευρώ. Και αν δεν κερδίσεις, στο τέλος κάθε μήνα συμμετέχεις στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Revoil Win Club. Μάθε περισσότερα στο winclub.gr. Λοιπόν, σήμερα θέλω μόνο προσφορές, ε! Πρωινό καφεδάκι και σαντουιτσάκι στην κορυφή απάνω. Εσύ ο ψηλός, κατεβαίνεις και κάνεις pick and roll με το ένα συν ένα. Ανοίγεις έξω στα ρούμπις. Εδώ, στη διαγώνιο για να φάμε 5 ευρώ. Βρίσκεις την backdoor για τυχερή πινιάτα και χορτά το φλότερ. Οκ, okay, πάμε γερά και μέχρι το ημίχρονο θα τρώμε. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
Επιστρέψαμε λοιπόν για το χολαργό. Η πεντάδα είναι Τσιτζιγιάννης, Ιωακιμίδης, Μέξης, Ψινίτης και Καλατζής. Για την Ελευθερία Μοσχάτου, Δενδρινός, Λάμπρου, Ζενέλη, Κατσόγιαννης και Κιούσης. Με συγχωρείτε και Κολοφώτης. Η μπάλα για τον χολαργό λοιπόν. Χολαργός μπαίνει στο ημίχρονο με 11 πόντους διαφορά. Το παιχνίδι τώρα αρχίζει κανονικά μετά από μία διόρθωση στον πίνακα λόγω των 24 δευτερολέπτων της επίθεσης. Καλατζής με την μπάλα. Θα δώσει στον Μέξη, θα κλέψει όμως ο Κατσόγιαννης. Δενδρινός θα κατεβάσει. Κατσόγιαννης. Ζενέλη χαμηλά στον Κατσόγιαννη. Ζενέλη και πάλι απ' έξω, δεν θα στοχίσει. Ιωακιμίδης στο κατέβασμα. Καλατζής. Μέξης, Ιωακιμίδης για τρεις, θα ευστοχίσει και θα αυξήσει τη διαφορά στους 14. Λάμπρου τώρα, χαμηλά πάνω του Ιωακιμίδης, θα δώσει την μπάλα έξω στον Κατσόγιαννη, ο οποίος θα δώσει στον Δενδρινό, πήγαινε η μπάλα, ήταν λίγο πιο κάτω, μπάλα είναι για τον χολαργό. Ιωακιμίδη στο κατέβασμα. Θα δώσει τον Τσιτζιγιάννη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Παρά την προσπάθεια του Λάμπρου να κλέψει, η μπάλα είναι για τον χολαργό. Ιωακιμίδης με την μπάλα τώρα. Καλατζής. Ιωακιμίδης, Καλατζής και πάλι. Ψιμίτης στη γωνία για τρεις. Θα ευστοχίσει. 51-34 το σκορ. Ψιμίτης αυξάνει τη διαφορά. Κατσόγιαννης με την μπάλα. Θα δώσει το Δερδρινό. Ο Ιωακιμίδης θα κλέψει. Ψιμίτης, Μέξης. Μέχρι το lay-up. 53-34, η διαφορά στο 19 και time out από τον κύριο Σίμω. Σε λίγο και πάλι μαζί. Στρίψτε δεξιά. Είπα δεξιά. Το πέρασες. Τώρα θες κάθε φορά ο δρόμος σου να βγάζεις τη Revoil. Νέα κάρτα επιβράβευσης Revoil Win Club. Δεκάδες τυχεροί κερδίζουν κάθε μέρα καύσιμα αξίας 10 ευρώ. Και αν δεν κερδίσεις, στο τέλος κάθε μήνα συμμετέχεις στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Revoil Win Club. Μάθε περισσότερα στο winclub.gr. Λοιπόν, σήμερα θέλω μόνο προσφορές, ε! Πρωινό καφεδάκι και σαντουιτσάκι στην κορυφή απάνω. Εσύ ο ψηλός, κατεβαίνεις και κάνεις pick and roll με το 1-1. Ανοίγεις έξω στα ρούμπις. Εδώ! Στη διαγώνιο για να φάμε 5 ευρώ. Βρίσκεις την backdoor για τυχερή πινιάτα και χορτά το φλότερ. Οκ, okay, πάμε γερά και μέχρι το ημίχρονο θα τρώμε. E-food. Το delivery στην Ελλάδα. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το time out για το χολαργό. Τσιτζιγιάννης, Καλατζής, Ιωακιμίδης, Μέξης και Ψιμίτης. Για το Μοσχάτο, Κρεμαστούλης, Δενδρινός, Ζενέλη, Κολοφώτης και Νικολαίδης.
Το 24 έχει ένα πρόβλημα. Α, όχι, ξεκίνησε κανονικά. Παρά το δισταγμό του κυρίου Μπούκα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Κολοφώτης θα εστοχεί στο τρίποντο και θα μειώσει τη διαφορά στο 16. Τσιτσιγιάννης τώρα. Μέξ χαμηλά. Ζενέλ θα κλέψει. Θα δώσει το Δεδρινό που θα εστοχίσει. Καλατζή στο κατέβασμα τώρα. Διαφορά στους 14. Καλατζή ηρεμεί το παιχνίδι. Τσιτσιγιάννης. Ιωακιμίδης για 3. Θα στοχίσει. Νικολαίδης το rebound. Στο Δεδρινό. Ζενέλη για 3 θα στοχίσει. Καλατζή στο rebound. Θα κερδίσει φάουλ από τον Γκρεμαστούλη στο κατέβασμα. Είναι το τρίτο ατομικό του Γκρεμαστούλη. Εξού και η αλλαγή από τον κύριο Σίμω. Εντός ο Κιούσης, εκτός ο Γκρεμαστούλης. Ιωακιμίδης, Καλατζής, Ψημίτης για 3 από τη γωνία, θα ξαναευστοχίσει. Κιούσι στο rebound, θα ευστοχίσει. Μέχρι το κατέβασμα. Ψημίτης, επιθετικό κερδίζει από το Μέξι ο Νικολαίδης. Ο Κολοφώτης, με συγχωρείτε, κερδίζει το επιθετικό από το Μέξι. Στο κατέβασμα ο Δεδρινός. Θα δώσει τώρα στον Κολοφώτη. Εκείνος τον Νικολαίδη που θα στοχίσει. Καλατζής. Θα κερδίσει φάουλ από τον Κιούση. Διαμαρτύρεται για εσκεμμένο ο Καλατζής. Δεύτερο ατομικό του Κιούση. Δεύτερο ομαδικό για την Ελευθερία Μοσχάτου. Ιωακιμίδης τώρα στο Τσιτσιγιάννη για 3. Θα στοχίσει. Κιούση θα κερδίσει φάουλ από το Μέξι. Είναι το τέταρτο ατομικό του Μέξι. Γι' αυτό και η αλλαγή, εντός ο Γιαννουλάκης, εκτός ο Μέξης. Το τέταρτο ατομικό φάουλ του Μέξη, αυτομάτως για τον κύριο Θωμόπουλο, σημαίνει μείον ένα ψηλός και μείον μία δύναμη στη ρακέτα του Χολαργού. Ο Ζενέλ θα εστοχίσει τον τρίποντο. Καλατζής τώρα με την μπάλα. Πολύ όμορφο, λέει, από τον Καλατζή που ευστοχεί. Αυξάνει τη διαφορά στο 14. Δεδρινός τώρα με την μπάλα. Θα δώσει το Ζενέλη. Νικολαίδης θα ευστοχίσει πάνω από τον Τζιγιάννη και θα μειώσει στους 12. Καλατζής τώρα. Ψημίτης, παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Αλλαγές από τον κύριο Θωμόπουλο. Ζυγομήτρος αντί του Μέξη και Ραπτίδης αντί του Ψημίτη.
Δεδρυνό στο κατέβασμα. Κολοφώτης. Ζενέλη. Δεδρυνός. Ζενέλη. Νικολαίδης. Θα πάει ψηλά και θα εστοχίσει. Πάνω από Γιαννουλάκη και Ζυγομήτρο. Καλατζής θα κρατήσει την μπάλα. Θα δώσει τον Ιωακιμίδη. Καλατζής και πάλι. Καλατζής δεν θα καταφέρει να φτάσει την μπάλα στο Γιαννουλάκη. Η μπάλα τώρα για την Ελευθερία Μοσχάτου, το baseline out. Δεδρυνός πάνω το Ραπτίδης. Φάουλ το οποίο χρεώνει το Ραπτίδης πάνω στο Δεδρυνό. Δεύτερο ατομικό του Ραπ. Κιούσι για τρεις, θα στοχίσει. Rebound τελικά στα χέρια του Δεδρυνού η μπάλα, ο οποίος θα μειώσει τους 7. Time out από τον κύριο Θωμόπουλο, καθώς Ελευθερία Μοσχάτου εξαπολύει μια αντεπίθεση και μειώνει στους 7 πόντους. Στρίψτε δεξιά. Είπα δεξιά, το πέρασες. Τώρα θες κάθε φορά ο δρόμος σου να βγάζεις τη Revoil. Νέα κάρτα επιβράβευσης Revoil Win Club. Δεκάδες τυχεροί κερδίζουν κάθε μέρα καύσιμα αξίας 10 ευρώ. Και αν δεν κερδίσεις, στο τέλος κάθε μήνα συμμετέχεις στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Revoil Win Club. Μάθε περισσότερα στο WinClub. Λοιπόν, σήμερα θέλω μόνο προσφορές, ε! Πρωινό καφεδάκι και σαντουιτσάκι στην κορυφή απάνω. Εσύ ο ψηλός, κατεβαίνεις και κάνεις pick and roll με το 1-1. Ανοίγεις έξω στα ρούμπις. Εδώ, στη διαγώνιο για να φάμε 5 ευρώ. Βρίσκεις την backdoor για τυχερή πινιάτα και χορτά το φλότερ. Οκ, okay, πάμε γερά και μέχρι το ημίχρονο θα τρώμε. E-food. Το delivery στην Ελλάδα. Επιστρέφουμε λοιπόν για τα επόμενα 4 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Η πεντάδα του Χολαργού είναι Ιωακιμίδης, Καλατζής, Ραπτίδης, Ζυγομήτρος και Γιαννουλάκης. Για την Ελευθερία Μοσχάτου, Κιούσης, Δεδρυνός, Ζενέλη, Κολοφώτης και Νικολαίδης. Η Ελευθερία Μοσχάτου, η οποία στο τρίτο δεκάλεπτο έχει βρει δυνάμεις και εξαπολύει αντεπίθεση, με την οποία φτάνει τη διαφορά στους 7. Καλατζής τώρα στο Ραπτίδη. Καλατζής. Γιαννουλάκης. Καλατζής μέχρι μέσα, θα πάρει μόνος το rebound. Δεν θα εστοχεί στο follow. Κολοφώτης στο κατέβασμα. Δεν θα καταφέρει όμως να εστοχίσει. Η ομάδα του Χολαργού θα κλέψει την μπάλα. Και ο Καλατζής θα σκοράρει N1. Το φάουλ από το Ζενέλη. Καλατζής. Ζενέλη το έχει πάρει το rebound, Δεδρυνός τώρα με την μπάλα, καθώς ο Καλατζής αστόχησε στην πρώτη βολή και τη μόνη. Κολοφώτης, Ζενέλη, Δεδρυνός κεφάλι, θα εκτελέσει για τρεις, θα εστοχίσει, διαφορά στους 6. Καλατζής, Ιωακιμίδης. Yeah.
Κιούσης θα κλέψει. Ραπτίδης κόβει εμφαντικά το δεδρινό. Γιαννουλάκης, Ραπτίδης στο ζυγομήτρο. Για τρεις, ευστοχή. 63-54. Χολαργός 9 από τους μπροστά και πάλι. Ραπτίδης κόβει τη φόρα της ελευθερίας Μοσχάτου με μία εμφαντική τάπα. Κιούσης όμως θα ευστοχήσει πάνω από το ζυγομήτρο. Γιαννουλάκης στο Ραπτίδη. Ηρεμεί το παιχνίδι. Ζυγομήτρος. Καλατζής, Ραπτίδης στο Γιαννουλάκη. Θα γυρίσει μέσα, θα στοχίσει. Ο Νικολαίδης θα πάρει το rebound. Ο Κιούσης με την μπάλα. Ζυγομήτρος θα κάνει το φάουλ. Δεύτερο ατομικό, τέταρτο ομαδικό του Χολαργού. Εντός παιχνιδιού ο Κατοπόδης, εκτός ο Καλατζής. Και για το Μοσχάτο, εντός ο Γεωργιάδης, εκτός ο Δενδρινός. Γεωργιάδης με την μπάλα. Θα δώσει στον Κιούση, ο οποίος άλλο ένα φλότερ. Άστοχο Ζενέλ το rebound. Γεωργιάδης. Νικολαίδης θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει όμως. Κατοπόδης το κατέβασμα. Γρήγορα στον Ιωακιμίδη. Κατοπόδης. Ζυγομήτρος, Γιαννουλάκης. Θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Φόλο από το Ραπτίδη, ο οποίος στοχεί και ανεβάζει τη διαφορά στους 9. Νικολαίδης, Κιούσης. Ζενέλη, Κολοφώτης για τρεις. Αστοχή, rebound ο Ραπτίδης, που πηγαίνει μόνος του και κερδίζει το φάουλ από τον Κολοφώτη. Πρώτο ατομικό του Κολοφώτη, τέταρτο ομαδικό της ελευθερίας Μοσχάτου. Εντός ο Δέλιος, εκτός ο Γεωργιάδης. Ραπτίδης φαίνεται να πονάει. Βγαίνει εκτός, εντός ο Ψημίτης. Ραπτίδης ο οποίος έχει βγάλει εξαιρετική ενέργεια στο τρίτο δεκάλεπτο και έχει δώσει στο Χολαργό την ευκαιρία να κάνει τη δικιά του αντεπίδεση και να κρατηθεί ζωντανός, να κρατήσει τη διαφορά του. Αφού σκουπίζεται το σημείο που έπεσαν οι παίκτες της ελευθερίας Μοσχάτου, η μπάλα είναι για τον Χολαργό. Ιωακιμίδης τώρα. Για τρεις, Ιωακιμίδης. Θα στοχίσει Νικολαίδης στο rebound. Κολοφώτης στο Νικολαίδη. Κολοφώτης. Γεωργιάδης για τρεις, θα στοχίσει. Κολοφώτης κερδίζει φάουλ από τον Ζυγομήτρο. Τρίτο ατομικό του Ζυγομήτρου, πέμπτο ομαδικό. Εκτός ο Ιωακιμίδης, εντός ο Καλατζής.
Γιατί για το Μοσκάτο, εντός ο Κατσούρη, εκτός ο Κιούσης. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Κολοφώτης. Θα ευστοχίσει όμως τη δεύτερη βολή και μειώνει στις 8. 7 δεύτερα για την επίθεση του Χολαργού. Καλάτσης με την μπάλα. Σιμίτης για 2 θα στοχίσει. Η διαφορά στις 8. Ο Χολαργός μετά από ένα τρίτο δεκάλεπτο θρίλερ βρίσκεται ακόμα μπροστά με 8 πόντους. Διαφημίσεις σε λίγο και πάλι μαζί. Στρίψτε δεξιά. Είπα δεξιά. Το πέρασες. Τώρα θες κάθε φορά ο δρόμος σου να βγάζεις τη Revoil. Νέα κάρτα επιβράβευσης Revoil Win Club. Δεκάδες τυχεροί κερδίζουν κάθε μέρα καύσιμα αξίας 10 ευρώ. Και αν δεν κερδίσεις, στο τέλος κάθε μήνα συμμετέχεις στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Revoil Win Club. Μάθε περισσότερα στο winclub.gr. Λοιπόν, σήμερα θέλω μόνο προσφορές, ε! Πρωινό καφεδάκι και σαντουιτσάκι στην κορυφή απάνω. Εσύ ο ψηλός, κατεβαίνεις και κάνεις pick and roll με το 1-1. Ανοίγεις έξω στα ρούμπις. Εδώ, στη διαγώνιο για να φάμε 5 ευρώ, βρίσκεις την backdoor για τυχερή πινιάτα και χορτά το φλότερ. Οκ, πάμε γερά και μέχρι το ημίχρονο θα τρώμε. E-food. Το delivery στην Ελλάδα. Αρχή τέταρτου δεκαλέπτου στο Χολαργό. Η πεντάδα για το Χολαργό είναι Κατοπόδης, Καλατζής, Ζυγομήτρος, Τσιτσιγιάννης, Τσιμίτης. Για το Μοσχάτο, Γεωργιάδης, Δενδρινός, Δέλιος, Νικολαίδης και Κολοφώτης. Δενδρινός στο κατέβασμα της μπάλας. Δέλιος, Δενδρινός και πάλι. Δέλιος, χαμηλά, κλέβει ο Κατοπόδης, αφήνει στον Ψιμίτη, που πάει στο post. Φάουλ κερδίζει από το Γεωργιάδη στη διεκδίκηση. Τρίτο ατομικό, πρώτο ομαδικό του της Ελευθερίας Μοσχάτου στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ψιμίτης με την μπάλα στο post, θα σηκωθεί, θα στοχίσει, αλλά θα πάρει μόνο στο rebound και θα ξανακερδίσει φάουλ. Λάθος, είναι... Έχει πατήσει έξω Ψιμίτης, δεν δίνει φάουλ ο κύριος Μπούκας. Δείχνει ότι η μπάλα είναι... για την Ελευθερία, Δενδρινός με την μπάλα, Γεωργιάδης, μέσα μπήκε ο Τζενέλη για τον Δέλιο, Δενδρινός τώρα, Τζενέλη, Νικολαίδης, ευστοχή για 3 από πολύ μακριά και μειώνει τη διαφορά στους 5, Καλατζής με την μπάλα. Καλατζής, κλέβει ο Κολοφώτης, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ του Ψιμίτη.
Δεύτερο ατομικό του Ψημίτη. Πρώτο ομαδικό του Χολαργού. Δεδρινός με την μπάλα. Θα δώσει τον Νικολαίδη. Με τη σειρά του θα δώσει τον Κολοφότ και θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Ζυγομήτρο, ο οποίος φτάνει και αυτό στα 4 ατομικά φάουλ. Εντός παιχνιδιού ο Μέξης. Να επενθυμίσουμε ότι και ο Μέξης έχει 4 ατομικά. Δεύτερο ομαδικό του Χολαργού. Δεδρινός με την μπάλα. Ζενέλη, Κολοφώτης. Ζενέλη για 2. Θα εστοχίσει. Στους 3 πόντους τη διαφορά. Μέξης με την μπάλα. Πάει μπροστά μόνος του, κατοπόδης. Κατοπόδης με την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα, δίνει στον Ψημίτη. Εκείνος εστοχή, ξαφτιάνει τη διαφορά στους 5. Ζενέλη στο κατέβασμα. Γεωργιάδης, Δεδρινός, επιθετικό κερδίζει ο κατοπόδης από τον Γεωργιάδη. Τέταρτο ατομικό του Γεωργιάδη, εκτός παιχνιδιού. Εκείνος, εντός ο Κρεμαστούλης. Καλατζής με την μπάλα. Τζιζιγιάννης. Κατοπόδης. Καλατζής. Ψημίτης στη γωνία για 3. Θα στοχίσει. Ζενέλη με την μπάλα. Πάνω το Ψημίτης. Ο Μέξης, με συγχωρείτε. Κολοφώτης. Φάουλ που κερδίζει ο Ψημίτης τώρα. Κολοφώτης χρεώνεται επιθετικό. Είναι το δεύτερο ατομικό του. Ιωακιμίδης εντός. Ψημίτης εκτός. Και τρίτο ατομικό που χρεώνεται ο Ζενέλη. Τσιτσιγιάννης. Ιωακιμίδης. Καλατζής. Μέξη χαμηλά, η μπάλα δεν θα φτάσει στο Μέξη. Είναι για τον Χολαργό από τα χέρια του Κολοφώτη. 5 πόντους μπροστά ο Χολαργός. Μέξης κρατάει την μπάλα, παλεύει, πατάει γραμμή. Η μπάλα είναι για την ελευθερία Μοσχάτου. Μέξη διαμαρτύρεται. Στο κατέβασμα Κολοφώτης, πάνω του ο Ιωακιμίδης. Δεδρινός. Τσιτσιγιάννης πάνω του. Νικολαίδης για 3. Αστοχή, Ιωακιμίδης στο rebound. Καλατζής. Κερδίζει φάουλ από τον Κολοφώτη. Δεύτερο ατομικό του Κολοφώτη. Τέταρτο ομαδικό της ελευθερίας Μοσχάτου. Ιωακιμίδης τώρα με την μπάλα. Απέναντι του Ζενέλη. Καλατζής, Ιωακιμίδης. Θα παίξει τα πόδια. Τον περνάει το Ζενέλη. Στο Τσιτσιγιάννη για 3. Αστοχή. Νικολαίδης. Δίνει στον Κολοφώτη. Ζενέλη. Κρεμαστούλης.
Καλατζής κλέβει, μέχρι στην μπάλα, Καλατζής. Μέχρι μέσα Καλατζής θα στοχίσει. Ο Τσιτσιγιάννης είναι εκεί με το follow και αυξάνεται η διαφορά του Χολαργού στους 7. Time out από τον κύριο Σίμω. Σε λίγο και πάλι μαζί. Στρίψτε δεξιά. Είπα δεξιά. Το πέρασες. Τώρα θες κάθε φορά ο δρόμος σου να βγάζεις τη Revoil. Νέα κάρτα επιβράβευσης Revoil Win Club. Δεκάδες τυχεροί κερδίζουν κάθε μέρα καύσιμα αξίας 10 ευρώ. Και αν δεν κερδίσεις, στο τέλος κάθε μήνα συμμετέχεις στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Revoil Win Club. Μάθε περισσότερα στο winclub.gr. Λοιπόν, σήμερα θέλω μόνο προσφορές, ε! Πρωινό καφεδάκι και σαντουιτσάκι στην κορυφή απάνω. Εσύ ο ψηλός, κατεβαίνεις και κάνεις pick and roll με το ένα συν ένα. Ανοίγεις έξω στα ρούμπις. Εδώ! Στη διαγώνιο για να φάμε 5 ευρώ. Βρίσκεις την backdoor για τυχερή πινιάτα και χορτά το φλότερ. Οκ, okay, πάμε γερά και μέχρι το ημίχρονο θα τρώμε. E-food. Το delivery στην Ελλάδα. Επιστρέφουμε λοιπόν, 5 και 38 πριν η λήξη του παιχνιδιού. Ο Χολαργός προηγείται με 7 πόντους. Η πεντάδα είναι Κατοπόδης, Ιωακιμίδης, Καλατζής, Μέξ και Τσιτσιγιάννης. Για την ομάδα του Μοσχάτου, Ζενέλη, Κατσόγιαννης, Κρεμαστούλης, Δενδρινός και Κολοφώτης. Δενδρινός στο κατέβασμα. Ζενέλη, Κολοφώτης τώρα, στον Κατσόγιαννη, Τσιτσιγιάννης κλέβει. Ζενέλη ακουμπάει όμως την μπάλα από πίσω, την προλαβαίνει. Ο Κολοφώτης και ο Κατοπόδης κερώνεται φάουλ. Είναι το τρίτο ατομικό του. Sideline out για την Ελευθερία Μοσχάτου. Εξαιρετική άμυνα από τον Χολαργό. Η Ελευθερία Μοσχάτου δεν θα καταφέρει να βάλει μέσα την μπάλα και χρεώνεται 5 δεύτερα. Καλατζής τώρα. Ιωακιμίδης. Μέχρι μέσα. Μέχρι το rebound. Σηκώνεται αστοχή. Ζενέλη. Εκείνος θα κατεβάσει. Κατσόγιαννης, Δενδρινός. Πάνω το Κατοπόδης. Τεχνική χρεώνεται το Κατοπόδης. Τέταρτο ατομικό για φλόπινγκ. Είναι το τέταρτο ατομικό του Κατοπόδη, τέταρτο ομαδικό του Χολαργού. Παρά τις διαμαρτυρίες, η απόφαση παραμένει. Δενδρινός θα στοχίσει στη βολή και θα μειώσει τη διαφορά στους 6. Τώρα με την μπάλα ο Κρεμαστούλης, Δενδρινός από τη γωνία, θα στοχίσει. Rebound ο Ζενέλη, follow, έστοχο. Καλατζής ο κατέβασμα τώρα. Μπροστά το Κρεμαστούλης. Ιωακιμίδης για τρεις, έστοχη. 72-65, 7 από τη διαφορά υπέρ του Χολαργού. Κατσόγιαννης, Κολοφώτης, Ζενέλη, Κρεμαστούλης, Κατσόγιαννης, Δεδρινός, πάνω το Κατοπόδης. Δεν θα καταφέρει κάτι ο Δεδρινός. Η μπάλα στο Κατοπόδη. Καλατζής στη γωνία.
Περνάει μέσα και κερδίζει φάουλ. Από τον Κολοφώτη χαμηλά. Κολοφώτης τρίτο ατομικό. Πέμπτο ομαδικό από την Ελευθερία Μοσχάτου. Και ο Κατοπόδης θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Καλατζής, με συγχωρείτε, θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Εκτός ο Κρεμαστούλης, εντός ο Νικολαίδης. Καλατζής αστοχεί στην πρώτη βολή. Καλατζής αστοχεί στη δεύτερη όμως και αυξάνει τη διαφορά στους 8. Δεδρινός τώρα. Νικολαίδης για 3. Θα αστοχήσει και θα μειώσει στους 5. Καλατζής με την μπάλα. Ιωακιμίδης για 3. Θα στοχίσει. Ριμπάουντ ο Κολοφώτης. Ζενέλη μέχρι μέσα. Αστοχή. Τσιτσιγιάννης Ιωακιμίδης τώρα. Μέξης χαμηλά. Στο post θα δώσει το κατωπόδι. Τσιτσιγιάννης θα δώσει τον Καλατζή. Ιωακιμίδης για 3. Θα στοχίσει. Νικολαίδης με την μπάλα. Κολοφώτης. Νικολαίδης. Ηρεμεί το παιχνίδι. Κλέψιμο από τον Καλατζή. Κατωπόδι στον ευνηδιασμό. Καλατζής για 3. Θα στοχίσει. Κολοφώτης τώρα. Ιωακιμίδης δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Αλλαγή τώρα για το Χολαργό. Εκτός ο Μέξης, εντός ο Ψημίτης. Το παιχνίδι πολύ ξαφνικά ερεμεί. Φεύγει από τον ήρεμο. Δεδρινός με την μπάλα. Όπως έλεγα, το παιχνίδι έφυγε από τον γρήγορο ρυθμό. Έγινε πιο ήρεμο. Ο Κατσόγιαννης θα στοχίσει. Και ο... η μπάλα δείχνει ο κύριος Πέτρε... ο κύριος Περδετζόγλου δείχνει ότι η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Ψημίτη. Ο κύριος Καψιόχας όμως αλλάζει την απόβαση και δείχνει ότι η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του Ζενέλη. Ιωακιμίδης στο κατέβασμα. Ψημίτης δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα από την πίεση του Ζενέλη. 5 πόντι διαφορά. Side out για την Ελευθερία Μοσχάτου. Δεδρινός με την μπάλα. Κατσόγιαννης στο Ζενέλη. Νικολαίδης για 3. Θα στοχίσει. Καλατζή στο rebound. Πολύ ωραία πάσα στο Τσιγιάννη που δεν θα καταφέρει να το συγκρατήσει. Time out από τον κύριο Σίμω. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί για τα τελευταία 1 και 3. Στρίψτε δεξιά. Είπα δεξιά. Το πέρασες. Τώρα θες κάθε φορά ο δρόμος σου να βγάζεις τη Revoil. Νέα κάρτα επιβράβευσης Revoil Win Club. Δεκάδες τυχεροί κερδίζουν κάθε μέρα καύσιμα αξίας 10 ευρώ. Και αν δεν κερδίσεις, στο τέλος κάθε μήνα συμμετέχεις στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Revoil Win Club. Μάθε περισσότερα στο Win Club. Λοιπόν, σήμερα θέλω μόνο προσφορές, ε! Πρωινό καφεδάκι και σαντουιτσάκι στην κορυφή απάνω. Εσύ ο ψηλός κατεβαίνεις και κάνεις pick and roll με το 1-1. Ανοίγεις έξω στα ρούμπις. Εδώ! Στη διαγώνιο για να φάμε 5 ευρώ. Βρίσκεις την backdoor για τυχερή πινιάτα και χορτά το φλότερ. Οκ, okay, πάμε γερά και μέχρι το ημίχρονο θα τρώμε. E-food. Το delivery στην Ελλάδα.
Η πέντε του κυρίου Θωμόπουλου είναι η Καλατζής, η Ιωακιμίδης, Κατοπόδης, Τσιμίτς και Κτζιγιάννης. Η πέντε του κυρίου Σίμου είναι Δενδρινός, Κολοφώτης, Ζενέλη, Νικολαίδης και Κατσόγιαννης. Side out για την ελευθερία Μοσχάτου. Η μπάλα στον Νικολαίδη. Τζενέλη. Κολοφώτης. Τζενέλη. Κατσόγιαννης θα στοχίσει. Φάουλ. Το οποίο χρεώνεται ο Κατοπόδης. Είναι το πέμπτο του, αποβάλλεται. Εντός παιχνιδιού ο Μέξης και ο Κατσόγιαννης θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Πέντε ομαδικά τώρα έχουν και οι δύο ομάδες. 1:22 πριν τη λήξη. Εστοχή στην πρώτη βολή ο Κατσόγιαννης. Εστοχή και στη δεύτερη ο Κατσόγιαννης και μειώνει στους τρεις. Μάτς ενός τριπόντου αυτή τη στιγμή στο χολαργό. Ιωακιμίδης τώρα. Ιωακιμίδης μέχρι μέσα, έξω για τον Τσιμίτη, ο οποίος εστοχή για τρεις. 76-70. Αυξάνει τη διαφορά σε 6 και δίνει μαξιλαράκι 3 πόντων στο χολαργό. Κατσόγιαννης τώρα στο Δενδρινό. Φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Καλατζής. Όπως βγήκε για να κόψει το σουτ του Δενδρινού. Τρίτο ατομικό του Καλατζή και τρεις βολές έχω την εντύπωση για τον Δενδρινό. Εστοχή στην πρώτη βολή. Δύο βολές χρεώθηκαν τελικά. Δεν χρεώθηκε σαν φάουλ σε τρίποντο παρά σαν κανονικό φάουλ. Δενδρινός εστοχή στη δεύτερη και έτσι ο χολαγός βρίσκεται μπροστά 4 πόντους. Καλατζής, Σιμίτης, Καλατζής και πάλι, Ιωακιμίδης, Καλατζής. Φάουλ το οποίο κερδίζει ο Ιωακιμίδης από τον Κατσόγιαννη. Ιωακιμίδης έχει την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα 6 πόντων στο χολαργό. Και να κλειδώσει το μάτς. Εστοχή στην πρώτη βολή. Εστοχή και στη δεύτερη και σημειώνει το 78-72. Δεδρινός τρέχει, φτάνει μέχρι μέσα, Κατσόγιαννης για τρεις αστοχή. Η μπάλα εκτός από τα χέρια του Μέξη. Η ελευθερία Μοσχάτου θα έχει μια ευκαιρία να ξαναμειώσει τη διαφορά, ενώ εντός παιχνιδιού ο Ζυγομήτρος αντί του Τσιτσιγιάννη. Ζενέλη εκτελεί αστοχή. Ιωακιμίδης στο rebound. Δίνει γρήγορα στο Μέξη, ο οποίος καρφώνει και κλείνει το μάτς για τον χολαργό. 7 δεύτερα, 6, 5, 3, 2, 1. Το μάτς είναι του χολαργού. 80-72 και με την άστοχη αυτή προσπάθεια του Ζενέλη ο χολαργός βγαίνει νικητής
από αυτό το ντέρμπι. Πρώτος αδιαμφισβήτητος αρχηγός της ομίλου με 16 νίκες και μία νίκη και μία ήττα. Ένα εξαιρετικό μάτς θρίλερ μετά την τρίτη περίοδο. Ο Χολαργός νικάει την Ελευθερία Μοσχάτου εντός έδρας με 80-72. Οι παίκτες χαιρετάνε τους διαιτητές και τους αντιπάλους. Ενώ οι παίκτες κατευθύνονται να φωνάξουν και να τραγουδήσουν μαζί με την αυτόνομη κερκίδα του Χολαργού. Όλο το γήπεδο μαζί λοιπόν, μία φωνή φωνάζει με τους παίκτες του Χολαργού, πανηγυρίζει την νίκη και εδώ κάπου εμείς θα σας χαιρετήσουμε από τον Αντώνη Στρίτσης και από όλους εμάς καλό σας βράδυ.